Σήμερα εδώ, στο στενό του Ευρύπου, μαζί με τον διδάκτορα αστροφυσικής και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο του Ευρύπου. Κύριε Αντωνίου, έχετε μελετήσει σε βάθος το φαινόμενο, χρόνια σας απασχολεί και έχετε καταλήξει σε πολύ ουσιαστικά συμπεράσματα για τα οποία σήμερα είμαστε εδώ να μας τα πείτε και να μας τα παρουσιάσετε σχετικά με τη λειτουργία καταρχάς αυτού του φαινομένου. Να πω όμως και να διορθώσω ότι την ερμηνεία δεν την έχω δώσει εγώ. Την έχει δώσει ο αείμνηστος καθηγητής της μετεωρολογίας και της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο αείμνηστος Δημήτρης Αιγινίτης. Και εγώ απλά, επειδή την έχω διαβάσει όλα τα του Αιγινίτη και άλλων βέβαια συγγραφέων, έχω καταφέρει και έχω καταλήξει σε κάποιες ερμηνείες, οι οποίες ουσιαστικά περιέχονται μέσα στο πόνημα του αείμνηστου Αιγινίτη. Να πούμε ότι το φαινόμενο του Πορθού του Ευρύπου είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση του φαινομένου της Παλήριας εδώ στα στενά του Ευρύπου, και αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση οφείλεται σε πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οφείλεται αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση. Καταρχήν να πούμε έτσι πολύ απλά ότι η συμπεριφορά του φαινομένου είναι περίπου 6 ώρες από βορρά προς νότο και άλλες 6 ώρες από νότο προς βορρά. Λέω το περίπου και το τονίζω το περίπου, δεν είναι τόσο. Το βόρειο ρεύμα, για κάποιους λόγους που τους ξέρουμε, διαρκεί περισσότερο, είναι 6 ώρες και 20 λεπτά περίπου, κατά μέσο όρο. Και το νότιο ρεύμα, πάλι για λόγους που τους ξέρουμε, διαρκεί λίγο λιγότερο από 6 ώρες. Αλλά ας πάρουμε έτσι σαν δεδομένο ότι είναι 6 ώρες πάνω και 6 ώρες, 6 ώρες από βορρά προς νότο και 6 ώρες από νότο προς βορρά. Πού οφείλεται αυτό? Φανταστείτε ένα τεράστιο παλαιολογικό κύμα, ένα φούσκωμα της θάλασσας δηλαδή, το οποίο έρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο προς τη Δύση. Στις ακτές Ανατολικής Εύβοιας διχάζεται. Ένα μέρος μπαίνει στο Νότιο Εβοϊκό, που είναι και οι περισσότεροι όκοι, και το άλλο μέρος, αφού κάνει τον κύκλο, μπαίνει στο Βόρειο Εβοϊκό. Αυτό που μπαίνει στο Νότιο Εβοϊκό φτάνει εδώ στη γέφυρα μία ώρα και ένα τέταρτο νωρίτερα από το αντίστοιχο του Βορείου. Οπότε δημιουργείται με διαφορά στάθμης από το νότο προς το βορρά, περίπου 40 με 50 εκατοστά, και άρα έχουμε φορά του ρεύματος από τον νότο προς το βορρά. 6 ώρες αργότερα έχουν αναστραφεί οι συνθήκες και έχουμε διαφορά στάθμης, φτάνει το βόρειο ρεύμα μεταξύ, και έχουμε διαφορά στάθμης στο βόρειο Εβοϊκό, περίπου πάλι 30 με 40 εκατοστά, και έτσι έχουμε φορά του ρεύματος από βορρά προς νότο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές, σε γενικές μορφές, και η ερμηνεία του φαινομένου του Πορθού του Ευρύπου, την οποία, επαναλαμβάνω, την έδωσε ο καθηγητής Δημήτρης Αιγινίτης. Τώρα, επειδή πολλές φορές αναρωτιόμαστε για τις ιδιαιτερότητες αυτού του φαινομένου, να σας πω ότι η ιδιαιτερότητά του είναι έγκυται στο εξής. Έχουμε δύο φυσικά λιμάνια, αυτό που έχουμε πίσω μας, του Νοτιού Εβοϊκού και λίγο παραπάνω του Βορείου Εβοϊκού, τα οποία απέχουν κάποια μέτρα μεταξύ τους, 50-100 μέτρα, και τα οποία κυμαίνονται ανεξάρτητα. Δηλαδή δεν ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν μαζί. Όταν ανεβαίνει το ένα, κατεβαίνει το άλλο και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτή την ανεξάρτητη κύμανση. Και αυτό οφείλεται στο ότι το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρύπου έχει σαν αιτία την παλήρεια της Μεσογείου και όχι την παλήρεια του Αιγαίου. Αν είχε την παλήρεια του Αιγαίου, ο χρόνος άφιξης των δύο κυμάτων, του Βορείου και του Νοτίου, εδώ στον Εύρυπο, δεν θα είχε διαφορά μία ώρα και ένα τέταρτο που είπα προηγουμένως, αλλά ένα με δύο λεπτά, που σημαίνει θα ανεβαίνανε και θα κατεβαίνανε ταυτόχρονα. Όταν λέμε ιδιαιτερότητα, τα κύριε Αντωνίου, εννοούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε παγκόσμιο? Προφανώς, λόγω της θέσης Χαλκίδας. Να πούμε όμως ότι το φαινόμενο παρουσιάζει τη μέγιστη έντασή του μόνο δύο μέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου, την ημέρα της Πανσελίνου μάλλον και την ημέρα της Νέας Σελήνης. Τότε έχουμε τη μέγιστη ταχύτητα και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και τη μέγιστη διαφορά στάθμης, θα λέει κανείς. Από εκεί πέρα το φαινόμενο συνεχώς γίνεται όλο και πιο ήπιο, εννοώ ότι από άποψη ταχύτητα ρεύματος, έτσι, όλο και πιο ήπιο, και για να φτάσουμε περίπου στο πρώτο τέταρτο της Σελήνης, όπου και έχουμε μια καταστασία. Τα νερά πια δεν είναι προβλέψιμα. Η φορά των ρευμάτων δεν είναι προβλέψιμη. Είναι τα λεγόμενα κατάστατα νερά, όπου μπορεί να έχουμε και 15 και 16 αναλλαγές 24 ώρα. Στη φάση Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης, τα τρία σώματα, ήλιος, γη και Σελήνης, είναι πάνω στην ίδια ευθεία περίπου. Οπότε η δράση, η βαρυτική επίδραση και των δύο σωμάτων, και της Σελήνης αλλά και του ήλιου, γίνεται αθρηστικά. Αθρίζονται οι δύο βαρυτικές επιδράσεις της Σελήνης και του ήλιου εδώ. Και γενικότερα στις παλήρειες. Αυτό ισχύει γενικώς, σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Η παλήρεια, κατά τη φάση της Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης, είναι έντονη.
Πιστεύετε ότι η επιστήμη σας έχει ολοκληρώσει πλέον την εξήγηση του φαινομένου του Ευρύπου? Υπάρχει κατά την άποψή μου ένα θέμα το οποίο πραγματικά χρήζει περαιτέρω έρευνας και σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Είπα προηγουμένως ότι κατά τη διάρκεια της 6ης, της 7ης και της 8ης ημέρας της Σελήνης έχουμε καταστασία. Δέκατη μέρα της Σελήνης, 12:01 το βράδυ, χειμερινή ώρα, έχουμε πάντα φορά του ρεύματος από βορρά προς νότο. Πάντα. Ξεκινάει πάντα από βορρά προς νότο. Γιατί? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Δεν έχουμε απαντήσει. Πολύ ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή να κάνουμε μια ερευνητική ομάδα να το... Πολύ ωραία. Να το... Και ευχόμαστε να είστε επικεφαλής αυτοί, γιατί είστε και από εδώ και έχετε αγαπήσει όλο αυτό. Και... Είναι ένα θέμα το, πάντως, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ανοιχτό πάντως. Και έτσι όσο... Αυτό συμβαίνει και στο τελευταίο τεάρτο. Και στο τελευταίο τέταρτο. Δηλαδή όταν πάλι από βορρά. Επανερχόμαστε στην ομαλότητα, δηλαδή την κανονική ροή, 6 ώρες πάνω και 6 ώρες κάτω, περίπου όπως είπαμε, πάντα ξεκινάμε από βορρά προς νότο. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί πάντα, για ποιο λόγο. Για ποιο είναι λόγο. Ένα θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι.